επιστροφή 180 μοιρών στην Αγγλία όσον αφορά τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τους λειτουργούς κοινωνικής φροντίδας. Η Telegraph με πρωτοσέλιδο άρθρο της αναφέρει ότι η κυβέρνηση πρόκειται να καταργήσει αυτές τις εντολές. Η απόφαση να καταργηθεί η αμφιλεγόμενη πολιτική έρχεται εν μέσω προειδοποιήσεων για τρομερές ελλείψεις προσωπικού που θα προκύψουν στα νοσοκομεία. Ο Υπουργός Υγείας Σατζίντ Χαβίντ αναμένεται άμεσα να συναντήσει τους υπουργούς της Επιτροπής του Κορονοϊού για να οριστικοποιήσουν την πολύ σημαντική αυτή εξέλιξη. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι υπουργοί πρόκειται να καταργήσουν το σχέδιο εν μέσω φόβων ότι θα μπορούσε να αναγκάσει το NHS να απολύσει περίπου 80.000 υπαλλήλους που παραμένουν ανεμβολίαστοι. Ένας στους 20 υπαλλήλους του NHS που ισοδυναμεί με 77.591 άτομα δεν έχει κάνει ακόμα το πρώτο του εμβόλιο. Στο Λονδίνο ένας στους 10 υπαλλήλους είναι ανεμβολίαστος.